Ήδη διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα των χειμερινών εκτόσεων και οι επιχειρηματίες των Σέρων δεν βλέπουν κίνηση στα καταστήματά τους. Διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα των εκτόσεων. Πραγματικά από την ημέρα που ξεκίνησα μπορώ να πω ότι έχει σταματήσει η κίνηση για κάποιο λόγο. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Κάποιες μέρες, μία ή δύο μέρες να βγαίνει ο κόσμος. Αλλά όπως έχω πει επανειλημμένως, όταν κοπεί ένας κρίκος της αλυσίδας, όπως είναι η εστίαση αυτή τη στιγμή, τότε όλοι οι υπόλοιποι πληρώνουμε αυτό το σπάσιμο του κρίκου. Και αφού δεν υπάρχει βραδινή ζωή στην ουσία, εμείς που πουλάμε πολιτικά παπούτσια ή ρούχα κτλ., δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Οι εκτόσεις αγγίζουν ακόμα και το 50 με 60%, αλλά ο κύριος Αστέριος σημειώνει ότι όλο τον χρόνο υπάρχουν μικρές εκτόσεις. Εκτός από το γεγονός ότι όλο τον χρόνο υπάρχουν εκτόσεις, σαν μην αυτό το βλέπει ο κόσμος. Όλοι οι πελάτες ξέρουν ότι θα έρθουν, όποια ώρα και να έρθουν θα έχουν έκπτωση. Αλλά και στην περίοδο την κανονική των εκτόσεων, οι εκτόσεις πραγματικά φτάνουν και 50 και 60 πλέον. Που στα παπούτσια ήταν δύσκολο να το βρεις αυτό, γιατί είναι άλλο το είδος. Τώρα όμως μέσα σε αυτή την απόγνωση της αγοράς θα βρίσκει και 50% ακόμη και στα παπούτσια. Οι καταστηματάρχες περίμεναν να πάρουν μία ανάσα μετά από την ταλαιπωρία του κορονοϊού, αλλά δεν τα κατάφεραν και ζητάνε στήριξη από την κυβέρνηση, καθώς τα πολύ μικρά καταστήματα υποφέρουν. Δυστυχώς, ναι, ούτε ανάσα είναι, ούτε ξεκούραση είναι, ούτε μας έχει αγχώσει πάρα πολύ αυτό το γεγονός. Προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το λέω και το ξαναλέω, πρέπει να υπάρξει μια κρατική στήριξη για τα καταστήματα, για τα πολύ μικρά καταστήματα λιανικής που υποφέρουν εδώ και 2 χρόνια.